ποια είναι η εμπειρία που και ο κύριος Καλομενίδης ξέρει να μας πει και η κυρία Λινού θα έχει ακούσει και ο κύριος Γεροντιάφας. Έχουμε από εκεί κάποια καλά νέα να περιμένουμε σχετικά σύντομα πριν το εμβόλιο ή παράλληλα με το εμβόλιο. Κύριε Καλομενίδη. Πρώτα, ναι. Σύντομα τώρα γιατί πλησιάζουμε ναι, και στο σύντομα. Να κάνουμε και ένα σημάζεμα. Μιλάει ένας άνθρωπος που δεν είναι, που είναι μέσα στο νοσοκομείο, σε Βέβαια. Σκληρό νοσοκομείο, έχει μάθει να δίνει φάρμακα, ξέρει να δίνει φάρμακα, αυτό περιμένει. Με βεβαιότητα σας λέω ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, κανένας ενθουσιασμός δεν είναι ώρα για ενθουσιασμό. Έγινε ένας θόρυβος γύρω από μονοκλινικά επισώματα, κάτι είχε κυκλοφορήσει και δημοσιευτεί και ένα άρθρο πριν από λίγο καιρό στο New England. Εν πάση περιπτώσει μπήκα να δω τους όρους που FDA έκανε την αδειοδότηση, την επίγουσα αδειοδότηση, δεν είναι οριστική έτσι. Και τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκε, δεν λέω ότι κακώς κάνανε, αλλά είναι τόσο πάρα πολύ πρόημα. Τι ξέρουμε, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι βοηθάει σε μεγαλύτερο ποσοστό την επιταχύνει την κάθαρση του ιού. Πώς αυτό επηρεάζει, τι επηρεάζει, αν επηρεάζει την πρόγνωση, στην εξέλιξη, θνητότητα κτλ. Παντελώς άγνωστο. Άρα μην προτρέχουμε. Περιμένουμε να μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιμο, αλλά μπορεί και να αποδειχθεί ότι δεν είναι ή μπορεί και να είναι καταστροφικό. Άρα είναι πάρα πολύ, πολύ πρόημα τα αποτελέσματα, τα δεδομένα για να το σηκώσουμε τόσο πολύ και να το κάνουμε σημαία. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν και οι κλινικές μελέτες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη ήδη και στην χώρα μας. Τώρα. Αυτό συγκρατημένα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε. Τα μονοκλονικά αντισώματα είναι κάτι που μοιάζει παρήγορο, αλλά είναι πάρα πολύ πρόημο. Σας υπενθυμίζω στην ίδια λογική των αντισωμάτων, που είναι τι είναι, αυτό που λέμε παθητική ανοσοποίηση. Δηλαδή έχουμε έτοιμα αντισώματα και τα δίνουμε. Χορηγείται ήδη το πλάσμα, το οποίο έχει εγκριθεί από τον FDA με μια μελέτη, η οποία δεν είναι οι τυπικές μελέτες αυτές τις τυπημένες τα λοιπά που μιλάμε. Και το οποίο ακόμα είναι υποδιερεύνηση να δούμε ακριβώς τι κάνει. Υπάρχει και μια ελληνική μελέτη στην οποία συμμετέχουμε κιόλας, που δίνει πλάσμα και μελετά το πλάσμα. Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση είναι η υπεράνωση γάμα σφαιρίνη άνδρα κορονοϊού, το οποίο υπάρχει μια μελέτη τώρα παγκόσμια σε εξέλιξη που συμμετέχει και η κλινική μου. Όλα αυτά γίνονται σε μια προσπάθεια να δούμε πράγματι αν η παθητική ανοσοποίηση με τα τρία αυτά διαφορετικά εργαλεία που σας είπα, ένα από τα τρία ή και τα τρία, μπορεί πράγματι να βοηθήσει. Είναι άγνωστο ακόμα. Δεν βοηθάει να ξεσηκωνόμαστε ότι έχουμε μπροστά τη λύση. Και χαίρομαι που οι περισσότεροι, μάλλον όλοι φαίνεται εδώ στην συντροφιά αυτή, συμφωνούμε ότι και η συζήτηση με την, ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει τη δημόσια συζήτηση η πολιτεία για το εμβόλιο είναι μάλλον επιβαρυντικός και επικίνδυνος. Έτσι, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι στο βάθος πόσο βοηθάει, αν βοηθάει, σε τι βαθμό, τι ακριβώς κάνει, θα το ξέρουμε σε ένα χρόνο από τώρα. Άρα μέχρι τότε. Έτσι, μέχρι τότε και με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία έχουμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι φαίνεται να βοηθάνε κάποια πράγματα, αλλά δεν αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού. Άρα το σκληρό μας εργαλείο που έχουμε σήμερα είναι ο περιορισμός, ο αγώνας στην κοινότητα με τους τρόπους που περιγράψανε και ο Αλέξης Μπένος και η Αλληνού και όλοι οι άνθρωποι της δημόσιας υγείας. Εκεί είναι το κρίσιμο στοιχείο. Ο τρόπος να σωθούν ζωές δεν είναι να δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση στα νοσοκομεία, όσο να δώσουμε στο σταμάτημα της διασποράς στην κοινότητα. Και στα νοσοκομεία, το κρίσιμο το οποίο υπάρχει για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή είναι καλή υποστηρικτική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένως και της ΜΕΘ, όχι όμως μόνο των ΜΕΘ. Υποστηρική φροντίδα γίνεται και στις κλινικές COVID και αυτό πρέπει να γίνει καθαρό και πρέπει και ο κόσμος που δουλεύει στις κλινικές COVID, στις νεοπαγείς τώρα που γίνανε τελευταία στιγμή σε όλη τη χώρα, να εκπαιδευτεί σε αυτό. Γίνεται λοιπόν υποστηρικτική φροντίδα τέτοια η οποία δίνει την ευκαιρία στον οργανισμό να αποκαταστεί στη βλάβη. Όπως μάθαμε να θεραπεύουμε όλων των ειδών της υιογενής πνευμονίας όλα τα χρόνια της ιστορίας της ιατρικής. Αν τώρα σε αυτόν τον ιό βρεθούν να υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα, θα καλωσορίζουμε. Για την ώρα ας κάνουμε καλά αυτά που ξέρουμε ότι λειτουργούν. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και δουλειά, φροντίδα στην κοινότητα μέσα. Είναι δύο πράγματα, σας λέω. Το κρίσιμο είναι το σταμάτημα της διασποράς στην κοινότητα. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο από όλα. Και στην μειονότητα, αν το κάνουμε καλά αυτό, λίγοι άνθρωποι θα φτάνουν στο νοσοκομείο. Καλή υποστηρικτική φροντίδα, να υπάρχουν δομές εκείνες απαραίτητες τα λοιπά, για να μπορέσουν να σωθούν ζωές. Και την ίδια στιγμή, όπως τονίσανε και άλλοι συνάδελφοι εδώ στην συντροφιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν καρδιακά προβλήματα, να έχουν καρκίνο, να έχουν όλα αυτά τα γνωστά πράγματα. Εμείς στον Ευαγγελισμό έχουμε τις τελευταίες μέρες πάλι χάσει τους ανθρώπους με καρκίνο.
Ξέρουμε, φοβόμαστε να γίνει αυτό πάλι που έγινε τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, όταν ξανανοίξαμε μετά το lockdown. Οι χρόνιες και οι συνήθεις νοσηλώσεις. Οι κλινικές γεμίσανε με ανθρώπους με προχωρημένο καρκίνο, οι οποίοι είχαν παραμεληθεί, είχε παραμεληθεί η φροντίδα τους, η έγκαιρη. Και χάνουμε και ανθρώπους μέσω και αυτής της διαδικασίας, λόγω της κακής διαχείρισης σε επίπεδο νοσοκομειακό. Λόγω πρακτικά, ποια είναι η κακή διαχείριση? Είναι η αιμονή της πολιτείας να μην βάλει με όρους ισότιμους τον ιδιωτικό τομέα, που είναι η μοναδική εφεδρεία, όπως τονίσαμε όλοι, αυτή την ώρα στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αυτά. Μάλιστα. Κυρία Λινού.